Κι άλλο happy hour για σένα. Το αγαπημένο τη κι αυτό. Oh, να είμαστε όρθιοι. Να πούμε την αλήθεια εδώ τώρα. Δεν είναι το δικό μου happy hour. Σε βγαίνει σήμερα. Πες τα παντά. Ναι, είναι. Είμαι πολύ χαρούμενη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί έχουμε εδώ πέρα πολλά φαγόσιμα πράγματα. Και κάτι ωραίο ετοιμάζουμε με τον καλεσμένο μας. Ανδρέας Κληρονόμος είναι ο σεφ μας. Είναι ένα παιδί που ασχολείται χρόνια με το κομμάτι αυτό. Έχει μια πορεία μεγάλη, αλλά έχεις ακόμα πολύ δρόμο μπροστά σου. Έχεις να δώσεις. Φαίνεται δημιουργικός, γιατί είναι τα υλικά έτσι. Απλά. Δεν είναι σχετικά μεταξύ τους και γι' αυτό το λέω. Θα βγει κάτι ομοιόμορφο. Θα βγει κάτι ομοιόμορφο. Την μπανάνα. Ναι. Αχ, ξέχασα. Δεν έχω μπανάνα όμως. Συγγνώμη. Λοιπόν, είναι από τα αγαπημένα μου πιάτα. Είναι γρήγορο, είναι εύκολο. Είναι νηστίσιμο. Αν ο τόνος δεν νομίζω να είναι νηστίσιμος, αλλά... Είναι ορισμένοι που νηστίζουν μόνο το κρέας, ας πούμε, ναι. Οπότε εντάξει. Σας πιάνει. Εμείς νηστίσουμε. Να το βαφτίσουμε, εμείς νηστίσουμε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, βλέπουμε ότι έχεις φέρει εδώ. Ναι. Δεν τα ορίστανθη, κύριε Μανώλη, να είχαμε εκεί πέρα τώρα βοηθά να μας φτιάξετε την συνταγή κατευθείαν. Έχει φέρει εδώ ο Ανδρέας. Λοιπόν. Κρεμμυδάκι φρέσκο. Κρεμμυδάκι, αβοκάντο. Ναι. Θα φέρουμε άλλο. Το αβοκάντο είναι το αγαπημένο μας εδώ. Ναι, αβοκάντο, τόνο και διάφορα αρωματικά, το οποίο θα μας μαρινάρει το τόνο για να του δώσουμε μια γεύση, γιατί δεν είναι και ιδιαίτερο πλούσιος η γεύση ο τόνος. Ναι, αλλά η πιπεριά με το lime και το κρεμμυδάκι όλα μαζί... Αυτά είναι που θα του δώσουν γεύση. Αλήθεια. Ναι, ο τόνος είναι... έχει ωραία υφή, αλλά δεν είναι ιδιαίτερη. Σε γεύση, δεν έχει κάτι. Ούτε ψάρι δεν μυρίζει ο τόνος. Αν είναι φρέσκος, κανονικά δεν πρέπει να βγάζει τίποτα. Δεν μυρίζει, αλήθεια είναι. Θα το φάμε ομό, είπαμε. Ομό, όχι ακριβώς ομό. Όταν του βάζουν το λαιμό, θα του βάλουν το lime και τα κρεμμυδάκια και όλα αυτά, θα το, και, το, και τη σόγια, θα το ψήσει η σόγια και το lime, το οξύ. Α, μάλιστα. Πολύ λοιπόν. Ωραία. Μου φαίνεται εντελώς περίεργο. Πώς είπες το πιάτο που θα μας φτιάξεις. Είναι τούνα ταρτάρ με αβοκάντο. Το ταρτάρ, τι είναι? Είναι κάποιο ομό κρέας ψιλοκομμένο, βέβαια πάντα καλό, φρέσκο. Γιατί το τρώνε ομό. Το πρέπει να είναι, να γνωρίζουμε ή τον ψαρά ή τον κρεοπόλη. Να είμαστε σίγουροι. Να είμαστε σίγουροι. Ο Ανδρέας, να πούμε εδώ, ότι έψαχνε μέρες τώρα, κορίτσια, για να βρει τα ζωή. Δεν ήταν εύκολο να βρούμε τον τόνο. Ένα μήνα είπε. Το θέμα είναι ότι ο Ανδρέας είναι ένα παιδί που δεν είναι μόνο δημιουργικό, γιατί τώρα έχει έρθει με μια συνταγή έτσι ιδιαίτερη. Καλά έκανες παντάνας και ρώτησε το ταρτάρ, εγώ δεν ξέρω τι είναι. Έχεις φάει όμως, πες. Έχω φάει, δεν είμαι σίγουρη. Έχω ακούσει ότι υπάρχουν και άλλα είδη ταρτάρ, οπότε ήθελα να μάθω τι είναι. Ναι, ταρτάρ σολομού, ταρτάρ μοσχαρί. Τα έχω φάει. Ναι, η ορολογία όπως ξέρεις ποια είναι ακριβώς. Δεν ξέρω. Όχι, αλλά τα έχω φάει τώρα. Γαλλική. Γαλλική. Που σημαίνει τι είναι το ταρτάρ. Είναι κάτι σαν τάρτα. Όχι, δεν το έχω ψάξει, αλλά είναι καλή ερώτηση να το δω. Α, ορίστε, να κάνουμε και μία. Την επόμενη φορά που θα μας φτιάξει κάτι άλλο, θα μας το πεις. Θα σας το πω, βεβαίως. Αχ, και τον ψιλοκόβουμε τον τόνο. Ναι, όσο πιο γίνεται, πιο πολύ, να είναι μικρές οι μπουκές. Σήμερα εδώ πέρα κάνουμε και κάτι σαν σούς, θα μπορούσαμε να πούμε. Είναι σούς. Είναι. Μάλιστα. Απλά δεν είναι τυλιγμένο σε ρόλ. Ναι. Κορίτσια, να σας πω για τον Ανδρέα. Θέλετε να μάθετε τον Ανδρέα. Ο Ανδρέας έχει ασχοληθεί πολλά χρόνια με το κομμάτι της κουζίνας και έχει φύγει και στο εξωτερικό. Προσφάτως, μάλιστα, γύρισε από... Ελβετία. Από Ελβετία. Και πιο παλιά όμως ήταν Αμερική. Εκείς... Ορίστε, κάντε τώρα ναι. Τι θέλετε. Στην Αμερική, τι έκανες στην Αμερική και πόσο καιρό έκατσες εκεί? Ήμουνα 10 χρόνια στην Αμερική. 10 χρόνια. Και γιατί γύρισε? Σε ποια πόλη? Μετά. Νέα Υόρκη. Στη Νέα Υόρκη. Σπουδάσαμε, τελειώσαμε τη σχολή μαγειρικής εκεί πέρα, κάτσαμε, δουλέψαμε. Και το πήρα απόφαση να γυρίσω στην πατρίδα, γιατί εδώ ήταν που ήθελα να τα εφαρμόσω όλα αυτά. Τα εφαρμόζεις τώρα? Ναι, μια χαρά. Ναι. Δεν το μετάνιωσες που γύρισες? Καθόλου. Οι ευκαιρίες υπάρχουν στη Νέα Υόρκη, υπάρχουν και όπου και αν πας. Είναι να τις αξιοποιείς και να. Μπράβο, αυτό είναι πολύ όμορφο που λέει. Ναι, δεν. Στην Ελλάδα έχουμε. Δεν είναι ανάγκη να φύγεις για να κυνηγήσεις το όνειρό σου τελικά. Στην μαγειρική όχι. Γιατί αρχίζει και ανεβαίνει και το επίπεδο στην Ελλάδα σιγά σιγά. Ανοίγουν μαγαζιά, ο κόσμος αρχίζει και μαθαίνει. Αυτό τώρα αν το έβγαζα πριν 10-15 χρόνια, θα μου το φέρνανε στην κεφαλή. Ναι. Η δική μας. Σίγουρα. Ναι. Καλά. Άμουν, τι, ο ψάρι θα μου δώσει. Το ίδιο και το σούσι πριν 10 χρόνια. Το ίδιο και το μπραντς, να το πούμε και αυτό. Τώρα έχει γίνει. Οπότε ψιλοκόβουμε τον τόνο. Το ναι, αυτό το κάναμε πρώτα γιατί θέλω να μαρινάρει. Και μετά θα ασχοληθούμε. Άρα θα το αφήσεις λίγο λοιπόν στα υλικά μας μέσα. Στα υλικά μας μέσα, ναι. Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Να ρωτήσω. Μπορούμε δηλαδή να σε ξαναφωνάξουμε, να φτιάξουμε σούσι ή κάποιο, σούσι, ναι. Κάποιο γλυκό.
Ναι, να ξέρετε ότι εμένα μου έχει φτιάξει σούσι ο Ανδρέας. Θα κάνει και πιο πολύ εξάσκηση, γιατί τώρα θα ξεκινήσω στο ασιάτικο. Σε δύο εβδομάδες. Α, μάλιστα. Άρα εκεί θα σε βρίσκουμε. Ναι. Ωραία. Mm. Εγώ να πω εδώ, γιατί δεν μπορώ να μην το κάνω το σχόλιο, γιατί μας βλέπει. Είναι νιώπαντρος ο Ανδρέας. Και γιατί δεν είναι ήδη, καλέ. Δεν γίνεται. Γιατί χαιρετίσουμε τη Βάσο. Γεια σου, Βάσο. Ωραία, λοιπόν. Για πες μας τώρα. Βάλαμε τον τόνο. Θα βάλουμε μια κουταλιά της σούπας. Σόγια, κάτσε το σόγια αυτή ή την άλλη την πράσινη που δεν έχει πολύ αλάτι. Όχι, εδώ θες το αλάτι. Το θες γιατί δεν έχουμε αλάτι. Δεν το βάλαμε. Ναι. Οπότε αυτή. Μία κουταλιά της σούπας λοιπόν. Μία κουταλιά της σούπας, ναι, σε 100 γραμμάρια τόνο. Αυτό το βάζουμε στα γούστα μας τώρα. Άμα μας αρέσει το αλμυρό ή έντονα η γεύση της σόγιας, ναι. Δεν βγάζει ψάρι καθόλου. Το θα ξέρω, μα δεν μυρίζει και εγώ είμαι παράξενη με τις μυρωδιές. Καθόλου δεν μυρίζει η σόγια τώρα. Ναι. Θα βάλουμε το λάιμ μας. Και λάιμ πόσο, θα βάλεις όλο το λάιμ? Ένα λάιμ θα βάλω μέσα και άλλο ένα θα το ξύσω για τα αρώματα. Αν δεν έχουμε λάιμ και βάλουμε λεμόνι, πειράζει? Όχι, καθόλου. Α, ωραία. Απλά το λάιμ δίνει και κάτι της παραπάνω. Ναι. Σε αρώματα. Είναι λίγο πιο δυνατό. Είναι λίγο πιο δυνατό. Ξέρετε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο στούντιο, όσο παρατηρώ. Παρατηρώ την Ευγενία, παρατηρώ την Μπαλάστα. Εγώ έχω ήδη ξέρω κατά ποιε δύο-τρει φορέ. Έχουμε αφαιρεθεί εδώ. Και το Στέλιο απέναντι, ο οποίο και αυτό έτσι κοιτάει με πολύ. Επίτηδε δεν φάγαμε πολύ μεσημεριανό. Δεν το λες, αυτό δεν είναι πολύ το πιάτο. Λοιπόν. Ποιο δεν έφαγε, εσύ? Πόσα άτομα θα φάνε περίπου, ναι, να ξέρουμε. Αυτό είναι ατομική μερίδα. Μπατίζονται οι δύο. Είμαι πιο κοντά από όλους. Με ηρεμήσεις. Πάκι με το πουκάμισο ως χάρισμά σου, Γενιά. Τέλεια. Λοιπόν, εδώ έχουμε λάδι σουσαμιού. Είναι πάρα πολύ έντονο. Θα βάλουμε σταγόνες. Αχ, εγώ αυτό το έμαθα τώρα από το MasterChef. Δηλαδή, μόλις το άνοιξα, μύρισε εδώ πέρα τώρα. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε. Και άμα θέμε, βάζουμε, προσθέτουμε. Είναι αναλόγως στο γούστο τώρα του καθενός. Συνταγή δεν υπάρχει σε αυτά τα πράγματα συνταγές. Το λάδι αμυγδάλου που λες είναι εύκολο να το βρούμε. Σαμιού. Περίπου πόσο βάλαμε, γιατί δεν. Βάλα 5-6 σταγόνες. Θα το δοκιμάσω. Πάντα δοκιμάζουμε. Πόπο έντονο. Είναι πάρα πολύ έντονο. Σαν κουλουράκι μυρίζει. Ναι. Δεν έχω μυρίσει ποτέ. Μυρίζει. Παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ με αυτό. Θα κόψουμε λίγο κρεμμύδι μέσα. Πόση ώρα κανονικά πρέπει, γιατί τώρα μιλάμε για τηλεοπτικό χρόνο, αλλά κανονικά στο σπίτι μας πόση ώρα πρέπει να το αφήσουμε αυτό, Ανδρέα, στο πιάτο μας? Έτοιμο είναι. Δεν έχει με το που το φτιάξουμε, είναι έτοιμο. Μάλιστα. Κατευθείαν. Καλά, πολλά δεν ξέρω. Κανόνισε, Ευγενία. Κοκυρά. Σε προκαλώ το βράδυ να πας σπίτι και να μας στείλεις φωτογραφία. Όχι, την προκαλούμε να μαγειρέψουμε η Ευγενία εδώ. Α, μια μέρα, ναι, μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Σούσι είναι. Λίγο κρεμμυδάκι μέσα. Κάτσε να βάλουμε αυτό. Λίγο κρεμμυδάκι, κάτσε να αρχίσουμε. Να πούμε ότι αυτή η συνταγή αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ εύκολη. Γιατί εμείς δεν έχουμε κουζίνα. Έχουμε ένα πάγκο και όλα αυτά τα υλικά γίνονται εδώ αυτή τη στιγμή. Ναι, έπρεπε να το κάνουμε ένα πιάτο το οποίο δεν χρειάζεται ούτε σκεύη ούτε τίποτα. Δύο μπολάκια θέλει και τίποτα άλλο. Άρα, αν βιάζεστε, αν θέλετε να φάτε κάτι ωραίο, κάτι καλό ποιοτικό, ορίστε μια εξαιρετική συνταγή. Δεν πειράζει, μην κουζίνα. Το βασικό είναι να βρείτε τον τόνο, το σωστό. Ναι, αυτό είναι το δύσκολο. Ναι. Όλα αυτά τα πλάνα στο σούπερ μάρκετ δεν υπάρχει. Ποια είναι η εναλλακτική μας, Ανδρέα, σε περίπτωση που δεν βρούμε τον τόνο? Σολομό. Σολομός. Αλλά και πάλι, ο Σολομός είναι πιο επίφοβος. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ενότητα ξεκάθαρα για την Ευγενία. Στα μέτρα της, ενότητα φαγητού. Λοιπόν, θα βάλω και δύο σταγόνες τσίλι. Τσίλι. Ναι. Να δώσουμε μια ένταση. Δεν έπρεπε να το δω. Θα είναι καυτερό, δηλαδή. Είναι μέτριο. Ναι, δεν είναι δυνατή. Ναι, δεν είναι. Πού το βλέπεις εσύ? Το μύρισα. Άλλη φορά μου ανοίγουν τα χαρουθούνια. Είναι λίγο λιγότερο από τα ταμπάσκο. Αλλά το ταμπάσκο δεν έχει ιδιαίτερη γεύση. Αυτό έχει σκόρδο, έχει πολύ νόστιμο. Και έτσι είναι. Μπορώ να μυρίσω τώρα ή δεν αξίζει ακόμα? Πρέπει να περιμένω. Ω, ναι. Μυρίστε. Τι ωραία που μυρίζει. Πάει μυρίζει αυτό. Μυρίζει όντως σαν σούσι. Άμα βλέπετε τώρα αλλάζει το χρώμα. Αυτό το ψήνει το οξύ τώρα. Μέσα. Θα ξύσουμε και λίγο lime. Α, θα ξύσουμε κιόλας. Θα ξύσουμε. Ναι, εγώ σε έχω. Εδώ βλέπω όμως και έχεις φέρει και σουσάμι. Εγώ προδίδω τα επόμενα βήματα. Αβοκάντο. Α, το είπαμε. Το αβοκάντο, ναι. Αλλά εδώ τι είναι? Είναι χαβιάρι σολομού. Δεν φαίνεται. Λοιπόν.
Αυτό είναι έτοιμο. Το πάμε στην άκρη. Όντως έχει αλλάξει χρώμα. Ναι, αρχίζει και αλλάζει χρώμα τώρα. Από ρόζ έχει γίνει αυτό το. Έχει γίνει πιο άσπρο. Ναι. Πιο άσπρο. Λοιπόν, και τώρα θα κάνουμε το αβοκάντο μας. Και όλα αυτά είναι και υγιεινά. Είναι πολύ υγιεινό, δεν έχει. Και δεν παχαίνει καθόλου. Ούτε λάδια, ούτε. Δεν παχαίνει θερμίδες εδώ, δείχνουμε τις καλύτερες ιδέες. Φρέσκα λαχανικά, φρέσκο ψάρι. Λοιπόν. Πες μας, Τέλειο, την πετσέτα θέλεις να βάλουμε. Μιλάμε στο λεύθερο, δεν έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα το αβοκάντο μας. Το οποίο πήραμε δύο πολύ όρημα. Αβοκάντο. Α, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να είναι όρημα. Ναι, δεν είναι. Θέλει να είναι λίγο αληθή. Το αβοκάντο, να πούμε ότι είναι πλούσιο σε λιπαρά, σε ωμέγα 3 λιπαρά. Καλά όλα, το λέω. Και ο, ναι. Ο τόνος. Αντιοξειδητικό. Ναι, πολύ ναι. Καλό και αντικαθιστά και το κρέας. Τρώω συχνά αβοκάντο. Λοιπόν. Και σήμερα διάβασα μία είδηση ότι αν κλείσουν τα σύνορα με το Μεξικό, τέλος τα αβοκάντο στην Αμερική. Εντάξει, δεν τα βλέπω αυτά τα στενάχωρα. Το έχω πει. Στενάχωρο με το αβοκάντο. Αμερικά. Ξέρεις πόσο τρώνε. Και Βραζιλία και Χιλή και τα Χανιά βγάζουν αβοκάντο. Αν και δεν είναι και τόσο γευστικά των Χανίων, αλλά βγάζουν και εδώ. Εμείς να προτιμούμε το Χανίον όμως. Ναι, εννοείται. Άμα οριμάσει... Αντρέα, εσύ στο σπίτι προτιμάς για μια γρήγορη συνταγή κάτι με ψάρι ή κάτι με κρέας? Λοιπόν, το κρέας, ειδικά το μοσχάρι, άμα το κόψουμε μικρό, δεν το πολύ ψήνουμε, δεν το ψήνουμε φουλ το μοσχάρι. Και το μοσχάρι είναι πολύ γρήγορο. Έχει σε 5 λεπτά μπορεί να έχει ένα πολύ ωραίο πιάτο. Και τι γρήγορο. Α, το κρέας όμως θέλει πάντα ψήσιμο. Το μοσχάρι δεν θέλει φουλ ψήσιμο. Και λίγο αιματάκι να έχει μέσα. Εσύ δεν τρως καλοψημένο. Όχι, αιματάκι. Πιο ωραίο είναι με το αιματάκι. Ναι, ναι. Άκου τι λένε. Άμα εκεί δεν καίγεται, δεν τρώγεται. Μοιάζουμε πάρα πολύ σαν γούστα στο φαγητό. Θα τις βάλω να κάνουν στήλη, ειδική με φαγητό, θα τις έχω μόνη να γελάω από κάτω. Μπράβο. Και θα τρώνε, αυτό είναι το πρόβλημα. Θα τρώνε το φαγητό, θα το βγάζουν. Δεν προλαβαίνουν να το φάει κανείς άλλος. Αλλά βάζουμε όλο το αβοκάντο λοιπόν. Ένα αβοκάντο ολόκληρο. Κόψουμε λίγο περίτσα μέσα. Να πούμε ότι παρόλο που δεν έχει κάτι παχυντικό, δεν σημαίνει ότι δεν είναι χορταστικό. Είναι πάρα πολύ χορταστικό. Ναι. Γιατί και το αβοκάντο και ο τόνος. Ακριβώς. Μια... Ενημερωμένη φουλ. Ναι, δεν ξέρω. Είναι, ναι, νομίζω, αυτά. Είναι η καλύτερη της ώρα. Τι happy hour μου λες για εμένα. Ναι. Ο καθένας το είδος, το έτσι είναι αυτά. Όταν λατρεύεις το κρασί, λατρεύεις το κρασί. Όταν λατρεύεις το φαγητό, αυτό φαίνεται. Βγαίνει προς τα έξω. Και το κρασί λατρεύει. Και ειδικά το καλό φαγητό. Γιατί αυτό είναι ποιοτικό φαγητό. Είναι. Ναι, είναι όντως. Είναι καθαρό φαγητό, είναι ομό. Πάνω να πει ότι δεν έχουν αλλοιωθεί στο μαγείρεμα οι βιταμίνες. Ναι, γιατί είναι άψιστο. Ναι. Επέλεξες κόκκινη πιπεριά. Αν βάλουμε εμείς, γιατί υπάρχουν οι χρωματιστές πιπεριές που είναι πολύ αγαπητές. Από όλα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα μπορούσε να μπει και καρότο. Μ' αρέσει. Ναι. Δεν υπάρχει συνταγή, είπε ο Ανδρέας. Ό,τι θέλουμε. Αυτό σχεδιάζει. Αυτό σχεδιάζει. Πολύχρωμο. Και αυτό δεν μπήκα να το βρω. Έτσι. Ήξερα ότι πάει το αβοκάντο με τον τόνο και από εκεί ύστερα αυτό σχεδιάζει. Δεν. Τούνα ταρτάρ. Τούνα ταρτάρ. Α, μ' αρέσει να το λέω, δεν το πω για κάποιο λόγο. Εδώ ξέχασα να βάλω λίγο μέλι. Αχ, συγγνώμη, εγώ στα έχω καλύψει αυτά. Μέλι, ναι. Τι ωραία. Αυτό τι είναι. Αχ, τζίντζερ. Τζίντζερ, τουρσί. Θα μου αφήσει λίγο μετά. Μία κουταλίτσα δηλαδή. Μία κουταλίτσα. Μέσα και τώρα μπορούμε να αρχίσουμε να το στείλουμε. Να το στήσουμε. Φτάσαμε. Το καλύτερο. Εδώ στο αβοκάντο ούτε πιπέρι ούτε αλάτι τίποτα. Όχι, γιατί υπάρχει σόγια. Σόγια, ναι. Αλμέρι. Ωραία. Και δεν το έχουμε υπάρχει βάλει. Και το. Και η πιπέρα όριζα. Εδώ πέρα. Δεν έχουμε βάλει σόγια. Και το αβοκάντο το λιώνουμε. Όχι, αλλά είναι πολύ. Έχω βάλει πολύ στον τόνο. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό το τρως μαζί, δηλαδή δεν θα φας. Ναι, ναι, δεν το τρως μόνο. Δεν θα το φας μόνο του. Εγώ είμαι περίεργη για το στήσουμε, να ξέρετε. Ελπίζω να μην το ματιάσω και δεν μας βγει στο στήσουμε. Εδώ πέρα θα το στήσουμε, στο πιάτο μας. Μάλιστα. Για όσους δεν έχουν τέτοιο, μπορούν να μην το στήσουν. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, τρώγεται και έτσι. Να ξέρεις τι περίμενα, να το πούμε, να μας δηλαδή. Μια ιδέα. Και περίμενα κι εγώ να λέω εντάξει, θα έχω δει όλα και σε ποτήρι, άμα το είσαι ένα μπολάκι έτσι. Τέτοιο το γεμίζεις, μετά το. Μπορεί να το γυρίσεις. Αλλά αυτό είναι πιο, λίγο πιο εύκολο. Και είναι και ένα παιχνίδι μέσα εισαγωγικά. Επειδή είχαμε πριν μία μάμι κούλ εδώ και επειδή είπαμε ότι η εκπομπή μας σήμερα περιτριγυρίζεται από τα παιδιά, σε αυτό το θέμα τέλος πάντων, αυτό το πλαίσιο, είναι μία συνταγή που μπορείς να την κάνεις και να επηρεάσεις τα παιδιά να φάνε κάτι υγιεινό. Γιατί έχει και γιατί όχι να μαγειρέψεις μαζί τους. Δεν συνιστάται βέβαια
το μοψάρι. Όχι, τα παιδιά, όχι. Τον καφά. Όχι. Εντάξει, πού να το ξέρεις. Τα... Πού να το ξέρεις. Όχι, δεν γιατί αν υπάρχει μια στις χίλιες να έχει κάτι το ψάρι, το παιδί... Ναι. Εάν βάλει όμως το του αντιτόνο, το ίδιο είναι. Ε? Το ίδιο και με το Σολομό που είπε η Ευγενία. Ναι, το ίδιο. Ναι, ο ναι, ο Σολομός είναι πιο επίπεδο σαν πρωτεΐνη. Στο να πάρεις κάτι. Λοιπόν, τώρα βάλουμε... Να, αυτό έχει σχεδόν να σπρίσει εξωτερικά. Θα το γεμίσουμε. Δεν πειράζει απόλυες. Σ' απόλυες. Τις τσιμπάμε και τις τρώμε. Θα τις μετά. Μυρίζει πάρα πολύ όμορφα. Ναι. Ναι, το κοιτάμε με λατρεία εδώ όλοι. Λοιπόν, περίσσεψε. Μπορούσε να μας βγάλει και... Κι άλλο ένα. Κι άλλο ένα. Είναι και για τους πίσω από την κάμερα. Αναλόγω χρόνου. Λοιπόν, θα βάλουμε λίγο σουσάμι από πάνω. Είναι και για την υφή και για το... Εγώ θα βγάλω αυτό, δεν μπορώ να το βλέπω, να χαλάσει την εικόνα μας. Το... Λοιπόν... Τι δεν βγάζω το κουπάκι. Πρώτα θα το στήσω το πιάτο και μετά... Θα βγάλουμε. Θα το βγάλουμε. Είναι και ψηλός ο Αντρέας και έχει πιάσει το χέρι κρατά την μπανάνα. Λοιπόν, η πιπερόριζα, να πούμε πίσω, ότι έχει πολύ καλές αντιοξειδητικές ιδιότητες. Και οι Ιάπωνες την αγαπάνε και πάντα την καταναλώνουν. Αυτή η συνταγή έχει κάποια καταγωγή, ας πούμε. Το ταρτάρι είναι γαλλικό. Τώρα, όλες οι άλλες παραλλαγές είναι... Στην ευκαιρία. Γιατί τα υλικά δεν είναι έτσι καθαρά προσογειακά. Αυτό πιστεύω, το αβοκάντο με το ντόνου ταρτάρι είναι από την Καλιφόρνια. Γιατί έχουν πολλούς μετανάστες από την Ιαπωνία στην Καλιφόρνια. Στην Καλιφόρνια χρησιμοποιούν πάρα πολύ το αβοκάντο λόγω της Λατινικής Αμερικής και πιστεύω εκεί έγινε η πάντρια. Το... πες το. Ναι, και το. Ναι. Χαβιάρι. Το χαβιάρι μας. Σολομού. Πώς το ξεχνάω. Αν θέλουμε βάζουμε άλλο χαβιάρι. Ό,τι θέλουμε. Και δηλαδή. Χωρίς χαβιάρι. Το χαβιάρι είναι για το... Πόσα χαβιάρια έχεις σπίτι σου, Ευγενή. Να βάλουμε και λίγο. Έχω μπόλικα. Λίγο μαϊντάνο. Είπα χαβιάρια. Χαβιάρι. Να κάνουμε και ένα στολισμό. Α, θα βάλεις και άλλο τζίλι. Για ως... Απ' έξω το κάνει. Ναι, απ' έξω και όποιος θέλει. Και μέλι λίγο θα μπορούσε. Και μέλι. Μπορούμε να κάνουμε και μια, μια σάλτσα με μαγιονέζα, τσίλι, λάιμ. Εδώ τώρα δεν ταιριάζει, μην πω πάλι γκάφα, δεν ταιριάζει μουστάρδα. Εγώ κάτι μου αρέσει. Όχι, η μαγιονέζα μου ταιριάζει. Μαγιονέζα πάρα πολύ. Δεν μου αρέσει μαγιονέζα. Καλά, τι ωραία που τα λέμε σήμερα. Κάσουμε το κουπάκι και είναι έτοιμο. Αχ, μη μας πέφτει. Είναι πολύ χρωμό. Είναι τέλειο. Α, το βγάλουμε από εδώ. Τέλεια. Τι ωραία. Αυτό. Δεν μας πήρε 10 λεπτά. Ούτε. Κύριε Μανώλη, πόσο χρόνο μας πήρε να το πούμε στις νοικοκυρές μας. Τέλεια, παιδιά είναι. Τέλειο. Λοιπόν. Ανυπομονώ. Και εντυπωσιακό. Εντυπωσιακότατο. Για ορεκτικό, άμα έχεις κάνει ένα τραπέζι, να το φέρεις από τον να σου πούνε παιδί μου. Σε προκαλώ να το κάνεις, Ευγενία. Εντάξει. Πότε θα το κάνεις. Συγγνώμη, είναι δύσκολο, δεν μπορείς να το κάνεις. Δηλαδή. Εγώ δεν πρόκειται να το κάνω γιατί δεν πρόκειται να το φάει κανείς, να ξέρεις. Θα το φάω εγώ. Κι όμως έπεισε τη Βάσο που δεν τα βλέπει άμα και τσιγυρίζουν τα μάτια και το φάγε χθες. Εγώ τώρα και εμένα, έτσι το, που το βλέπω άψτο αυτό. Και εμένα λίγο μου γυρίζει. Να μου αρέσει. Λοιπόν, μου αρέσει. Έχουμε εδώ πέρα το κουταλάκι. Θέλω, εγώ θέλω να δοκιμάσω. Έχουμε κουταλάκια. Εγώ θα φάω το χαβιάρι. Το χαβιάρι. Δεν ξέρω, δηλαδή ο τόνος εμένα. Από εδώ. Να. Ο κύριος Νανέλης ζηλεύει. Σκηνοθέτης μας. Το έχει περιέργεια. Θα δοκιμάσω εγώ πρώτη. Ναι, ναι, ναι. Αντρέα, ναι. τι σχέδια έχεις? Σχέδια. Φέτος είμαι πάλι στα ξενοδοχεία κάκτους. Mm-hmm. Το χειμώνα Ελβετία. Α, ζηλεύεις. Ναι. Το χειμώνα κορίτσια ο Αντρέας θα πάει στην Ελβετία και θα ψαρέψει όλο που θα μας φέρει για το χρόνο. Και ό,τι προκύψει. Θα πας στην Ελβετία για να μείνεις, για ναι, να δουλεύεις. Τρεις, ναι, χειμερινή σεζόν πάω. Άρα να. Ανοίγουν και εκεί πόρτες. Πάλι τρέπεται σε φυγή. Πάντα, όσο ψάχνεσαι και. Τι κουζίνα μαγειρεύεις εκεί στην Ελβετική. 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 Έχει πολλά φοντί, πολλά τυριά, πατάτες, μοσχάρι, πολύ. Καλή ιδέα για την επόμενη φορά. Ωραία, μπορούμε να πάμε ταξίδι.
Το βρήκε. Εγώ θα το έλεγα του ανθρώπου να έρθει την επόμενη φορά να μα κάνει και τηλεβητικό. Αυτή θέλει πέταξη. Είπαμε την άλλη φορά, είπαμε θα κάνουμε σούσι. Το φοντί ειδικά πιστεύω θα είναι πολύ αγαπητό στο ελληνικό κοινό. Μα αρέσουν τα τυριά. Φοντί τυριών, μπορεί να κάνουμε διάφορα φοντί. Φοντί και να φέρει εδώ πέρα ο Στέλιο και σούσι. Όλα αυτά δεν απαιτούν κάποιο μαγείρεμα. Εντάξει, Αντρέα, κάθε φορά που έρχεσαι. Μάλλον κάθε φορά που έρχεσαι. Είσαι συνήθεια, παιδί μου. Είναι πρώτη φορά. Καταρχήν, συγχαρητήρια εδώ, παιδιά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια και σε σένα, γιατί είναι ένα πάρα πολύ όμορφο πιάτο. Πολύ γρήγορο και δημιουργικό. Και συγχαρητήρια που έχεις ιδέες. Σίγουρα θα έχεις και άλλες παρόμοιες ιδέες. Θα μας τις δείξεις. Ό,τι θέλετε. Χαιρόμαστε να βλέπουμε τέτοια. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, αλλά λυπηρό. Αλλά όχι, εμείς εδώ. Είναι η πρώτη φορά που χαιρόμαστε που θα πάμε σε διάλειμμα. Γιατί θα πάμε. Αυτό ήθελα να πω. Αντρέα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Αντρέα, κληρονόμος. Και είστε πανηδοί. Ανυπομονούμε.